γιορτές και μετά από την πανήγυρη του ναού μας, αρχίζουμε και πάλι τις συναντήσεις μας εδώ. Παρακαλώ. Σήμερα δεν θα κάνουμε και τα δύο θέματα που συνηθίζαμε. Για το μάθημα για τον Ιώβ θα το επαναρχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Σήμερα θα ασχοληθούμε μόνον με θέματα εκκλησιαστικής επικαιρότητος, τα οποία είναι αρκετά και πλούσια, γιατί τα αφήσαμε τώρα ένα μήνα πριν από τις γιορτές και έχουμε πολλά αξιόλογα και ενδιαφέροντα θέματα εδώ να συζητήσουμε και να σας παρουσιάσω από την εκκλησιαστική επικαιρότητα. Να σας πω πρώτης ότι πριν από τις γιορτές είχαμε δύο αξιόλογα γεγονότα. Ένα γεγονός ήταν η κυκλοφόρηση εκ μέρους της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος του γνωστού κειμένου προς τον λαό, όπου εκεί με αυστηρή γλώσσα οι ιεράρχες μας ουσιαστικώς έλεγαν ότι η χώρα μας τελεί υποκατοχή και ότι για το κατάντημα και τον ευτελισμό αυτό της πατρίδος μας, τον εξευτελισμό της πατρίδος μας, ευθύνονται πολλοί. Βασικώς ευθύνονται οι πολιτικοί και βέβαια είχαν μία παράγραφο από την οποία φαινόταν ότι αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι αρχιερείς ότι και οι ίδιοι έχουν κάποια ευθύνη. Τα σχολιάσαμε αυτά, απλώς το υπενθυμίζω σαν ένα σοβαρό γεγονός, διότι ενώ το κείμενο αυτό ήταν κείμενο της ιεραρχίας και έπρεπε να κυκλοφορήσει μετά τη σύγκληση της ιεραρχίας αμέσως, φαίνεται πως κάποιοι ιεράρχοι εφιδόμενοι κάποιων πολιτικών δεν επέτρεψαν να κυκλοφορήσει το κείμενο αυτό αμέσως μετά από την ιεραρχία, αλλά το άφησαν μετά από τις εκλογές. Η ιεραρχία είχε συνέλθει πριν από τις εκλογές. Προφανώς για να μην επηρεάσει το κείμενο αυτό τους ψηφοφόρους, κάποιους ψηφοφόρους, και ενδιαφέρονται τώρα οι ιεράρχοι για τα κόμματα και τους πολιτικούς. Δεν έπρεπε καθόλου να τους νοιάζει αυτό, αλλά ο λόγος τους να είναι λόγος αυστηρός, διατυπούμενος σε οποιαδήποτε εποχή και οποιοδήποτε συνθήκες. Το κείμενο αυτό συνήντησε αρκετές αντιδράσεις. Δεν ενθυμούμε αν παρουσιάσαμε τις αντιδράσεις εδώ. Εδώ έχω μία αντίδραση της Υπουργού, τώρα δεν είναι παιδείας και θρησκευμάτων, διαβίου μάθησης και τα λοιπά της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία σε απάντηση δημοσιογράφου λέει ότι το κείμενο αυτό με την υπογραφή της Ιεράς Συνόδου με εξέπληξε δυσάρεστα. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε όλοι τον πνευματικό λόγο αγάπης και όχι μία ακόμη κομματικού τύπου καταγγελία. Μα ήταν κομματικού τύπου το κείμενο της ιεραρχίας? Όλους τους πολιτικούς τους έπαιρνε η μπόρα. Δεν στρεφόταν εναντίον ενός μόνο κόμματος και όλοι ευθύνονται όντως για την κατάσταση της χώρας μας. Το μήνυμα το στέλνει ο ίδιος ο λαός, γιατί από τη στιγμή που η Εκκλησία, όπως έχει δείξει το πρόσφατο παρελθόν, εμπλέκεται στην πολιτική ζωή, τότε θα υπόκειται και στην κριτική των διαφωνούντων. Κάτι που διχάζει και δεν ενώνει. Και υπήρξαν και άλλες διαμαρτυρίες, όπως του κυβερνητικού εκπροσώπου κτλ. Το περίεργο είναι, και κυρίως γι' αυτό κάνω σήμερα την αναφορά αυτή, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχουν και μερικοί αρχιερείς οι οποίοι αντέδρασαν για το κείμενο αυτό. Φαίνεται διότι και ο Αρχιεπίσκοπος ήταν δυσαρεστημένος, διότι δεν εφαντάζεται ότι το κείμενο στην τελική του μορφή θα είναι τόσο αυστηρό. Και τον εμφανίζουν τα δημοσιεύματα πως κρατάει αποστάσεις από το κείμενο, μόνο ότι ο ίδιος ως πρόεδρος της Συνόδου της Ιεραρχίας ο ίδιος υπέγραψε και ο ίδιος είναι υπεύθυνος. Το πολύ πιο αξιόλογο είναι ότι έχουμε μία αντίδραση ενός γνωστού ιεράρχου, γνωστού για τις αντιεκκλησιαστικές του θέσεις, του Μητροπολίτου Μεσσηνίας, ο οποίος Μητροπολίτης Μεσσηνίας έχει γράψει μία ανακοίνωση πολύ αυστηρή εναντίον του κειμένου. Δηλαδή ο ίδιος είναι μέλος της ιεραρχίας, ο ίδιος συμμετέσχει στην έκδοση του κειμένου, αλλά επειδή προφανώς ήταν μειοψηφία μέσα στην ιεραρχία, ενοχλήθηκε που η πλειοψηφία, όταν η πλειοψηφία αποφασίζει, συμμορφώνεσαι προς την απόφαση της πλειοψηφίας. Και έβγαλε ένα κείμενο εδώ πολύ σκληρό,
Θα σας διαβάσω μερικά μόνον από εδώ. Λέει, για άλλη μια φορά απευθυνθήκαμε προς τον λαό και επιβεβαιώσαμε την ανοριμότητα του σκέπτεσθε και του ενεργήν για θέματα τα οποία άπτονται του κοινωνικού γίνεσθε και θίγουν τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η ανοριμότητα αυτή θα πρέπει εξ αρχής να τονίσουμε ότι οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας για διάλογο και συζήτηση. Μα δεν έγινε διάλογος μέσα στην ιεραρχία. Μετά από συζήτηση βγήκε το κείμενο αυτό. Ώστε τελικά να αποφανθούμε όρημα και επικοδομητικά για θέματα τα οποία αφορούν και αναφέρονται στον άνθρωπο, την κοινωνία και την ιστορία. Αυτή η μετασπουδής διάθεση ορισμένων επισκόπων να ασχοληθούν. Τι ορισμένων, της ιεραρχίας, δεν είναι ορισμένοι οι επίσκοποι. Από όλες τις ιεραρχίες είναι. Και λέει διάφορα εδώ, απλώς ήθελα να σας πω διάφορα για τα οποία να λυπάται κανένας, δηλαδή γιατί ένας αρχιερεύς στρέφεται εναντίον αποφάσεως της ιεραρχίας, αν το έκανε αυτό κάποιος άλλος ή εκ των επισκόπων των μη φύλα προσκυμένων προς τους κρατούντας ή κάποιος μικρότερος πρεσβύτερος, θα γίνει το χαμός. Ένα άλλο θέμα επίσης το οποίο συζητήσαμε πριν από τα Χριστούγεννα ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ εναντίον του σιωνισμού. Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο κανάλι το Μέγκα, μίλησε εναντίον του σιωνισμού και αυτό παγκοσμίως ήγηρε θύελα διαμαρτυριών των Ιουδαίων, των Εβραίων, ιδιαίτερα των εβραϊκό λόμπις, των σιωνιστών εναντίον του Πειραιός, και σε αυτές τις δηλώσεις εναντίον του Πειραιός, όπως το είπαμε και προηγουμένως, το λέω αυτό γιατί έχω λόγο να σας το πω σήμερα ξανά, πήραν μέρος και μερικοί αρχιερείς εναντίον των δηλώσεων του Πειραιός. Έχω μπροστά μου εδώ τη δήλωση του Ιγνατίου Δημητριάδος, ο οποίος μιλάει για ρατσισμό και αντισημιτισμό. Και ο Πειραιός διευκρίνησε, εγώ δεν είμαι αντισιωνιστής, είμαι αντισημίτης. Είμαι αντισιωνιστής και όχι αντισημίτης, το αντίθετο. Εγώ στρέφομαι εναντίον του σιωνισμού που είναι μια οργάνωση ουσιαστικώς η οποία σχεδιάζει τα της κυβερνήσεως του κόσμου. Δεν είμαι εναντίον κάποιου λαού, κάποιου έθνους, εναντίον των Σημιτών. Ενώ ο Δημητριάδος κάνει λόγο για αντισημιτισμό, ρίχνει μια μπηκτή στον Πειραιός. Εδώ επίσης αναφερθήκαμε ότι και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κατεδίκασε τις δηλώσεις του Μητροπολίτου Πειραιός. Πολύ φυσικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Πεταλωτής. Και όπως αναφερθήκαμε και επίσης η Ντόρα η Μπακογιάννη, το περίεργο μάλιστα είναι ότι, παρακαλώ, ότι οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του Ιγνατίου Πειραιός ταυτίζονται. Κάποιος τους τις υπαγόρευσε από πίσω. Του Ιγνατίου και της Μπακογιάννη. Του Ιγνατίου και της Μπακογιάννη. Δημητριάδος. Η Μπακογιάννη προχωρεί πολύ περισσότερο και ζητάει και την ποινική δίωξη, να διωχθεί ποινικά. Λέει στο τέλος, με τις δηλώσεις του όμως ο Πειραιός Σεραφείμ, αγνοώντας επιπλέον και το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συνδέεται άμεσα με το κράτος, παρέβει και τον ποινικό νόμο της Ελλάδος, ο οποίος και απαγορεύει και τιμωρεί αυστηρά όσους υποκινούν φυλετικά μίση και πάθη. Αλλά επ' αυτού αρμόδιο να αποφαθεί είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Σαν να λέγεις στον εισαγγελέα να ασκήσεις δίωξη εναντίον του Πειραιός για ποινικό αδίκημα. Ο Πειραιός βέβαια έστειλε εξηγήσεις και διευκρινήσεις, οι οποίες μάλιστα είχαν το εξόχως ηρωικό και ομολογητικό στοιχείο στο τέλος. Έλεγε ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη προσωπικά των δηλώσεών μου και γνωρίζω ότι οι αρχιερείς της ακαινοτομή του Εκκλησίας ή πεθαίνουν στο ακρίωμα ή στην εξορία. Δεν με πτωούν οι απειλές, οι παγκόσμιες εναντίον μου. Έχω εδώ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Η Ισραηλιτική κοινότητα του Βόλου, ευχαριστημένη από τις δηλώσεις του Ιγνατίου εναντίον του Πειραιός, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση. Δέστε τώρα στήριξη προς τον Ιγνάτιο. Έχει και ο Πειραιός στήριξη και προπαθώς έχει τη στήριξη του Θεού και των Αγίων, των Ομολογητών, των Αγωνιστών. Δεν έχει ανάγκη στηρίξεων των Εβραίων. Δέστε λοιπόν.
προς το Σεβασμιώρατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριο Ιγνάτιο, οι Εβραίοι του Βόλου. Σεβασμιότατε, μας είναι φυσικά γνωστό ότι έχετε πολλά αποθέματα αγάπης για όλους τους ανθρώπους. Ο αγαπισμός μας έφαγε. Για τη δική σας προσωπικότητα είναι απολύτως φυσιολογική τόσο η παρέμβασή σας για τις δηλώσεις του Μητροπολίτη κυρίου Σεραφείμ, όσο και η δημόσια στήριξή σας που εκφράστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου κατά την κοπή της Βασιλόπιτας. Δεν αρκέστηκε δηλαδή μόνο στη δήλωση, αλλά μίλησε και δημοσίως εναντίον του Πειραιός. Σεβασμιότατε, δέστε εδώ τώρα ομογενοποίηση και πανθρησκεία και οικουμενισμό. Επιτρέψατε μας με το θάρρος που αντλούμε από την αγάπη σας να σας πούμε ότι είστε ο πραγματικός εκφραστής της χριστιανικής θρησκείας, την οποία σεβόμαστε ευλαβικά. Γιατί δεν την ασπάζεστε? Εσείς σταυρώσατε τον δικό σας, τον Εβραίο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, την οποία σεβόμαστε ευλαβικά, γιατί διδάσκει αγάπη και μόνο αγάπη. Για μια ακόμη φορά σας εκφράζουμε εκτός από τις θερμές μας ευχαριστίες την αγάπη και το σεβασμό μας, επιθυμώντας να σας τονίσουμε ότι σας θεωρούμε πραγματικό ποιμενάρχη μας. Ποιμενάρχης και των Εβραίων. Ο οικουμενισμός ενδράσει. Με σεβασμό και τιμή, ο πρόεδρος Μαρσέλ Σολομών, ο γενικός γραμματέας Βίκτορ Φιλοσόφ. Όχι, καμία. Στο τέλος. Τώρα, γνωρίζετε ότι μετά από αυτές τις σεισμικές ανά τον κόσμο δηλώσεις εναντίον του Πειραιός, αναγκάστηκε και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, σε μια συνεδρία που έκανε μετά τις γιορτές, να πάρει και αυτή θέσεις. Εδώ μια ιστοσελίδα, ένα πρακτορείο ονομαζόμενο Άμεν, Αμήν, δεν ξέρω τη γραμμή του, μάλλον δεν είναι ορθόδοξη η γραμμή του, οικουμενιστική είναι, αναφέρεται στις αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και στον τίτλο του δημοσιεύματος λέει «Έκτακτη ιεραρχία και διακριτική κριτική στον Πειραιός». Ο Πειραιός σημειωτέων είναι μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Η Ιερά Σύνοδος έβγαλε ένα κείμενο ισορροπημένο. Ένα κείμενο στο οποίο δεν κατακρίνει τον Πειραιός, τον δικαιώνει αντίθετα και λέει ότι βεβαίως είναι γνωστό πως οι Ορθόδοξοι δεν είμαστε αντιρατσιστές. Αγαπούμε όλους τους ανθρώπους, μα και ο Πειραιός δεν είναι αντιρατσιστής. Δεν είναι ρατσιστής. Και λέει το κείμενο εδώ τα εξής. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και τα λοιπά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδικάζει κάθε μορφή φιλετισμού και διακρίσεως σε βάρος ιουδήποτε ανθρώπου επί τη βάση φιλετικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών ή άλλων διαφορών. Ειδικότερα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος εξεδήλωσε πάντοτε τα φιλάδελφα αισθήματά της για τους Έλληνες που ακολουθούν την εβραϊκή θρησκεία. Τέλος, η Εκκλησία μας κατά τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εμπράκτως πρωτοστάτησε και κινδύνευσε με αυτοθυσία για να προστατεύσει τους εν Ελλάδη διαβιούντες Εβραίους από την ναζιστική επιβολή. Καλά κάνει και τα υπενθυμίζει. Στην Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος, τον Πειραιός τον καλύπτει τώρα με αυτό. Έκαστος επίσκοπος διατηρεί την αυτονομία εκφράσεως των απόψεών του, τον οποίο φέρει την ευθύνη και την απόδειξη. Επομένως, δεν είναι όπως λέγανε διακριτική μομφή εναντίον του Πειραιός. Αυτή λοιπόν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος πήρε αυτή τη θέση, η οποία όπως σας είπα είναι ισορροπημένη. Και υπάρχουν και άλλοι αρχιερείς οι οποίοι εστήριξαν τον Πειραιός. Όχι πάρα πολύ βέβαια, διότι πολλοί διστάζουν και φοβούνται, αλλά υπάρχουν κατά τα δημοσιεύματα αρκετοί αρχιερείς οι οποίοι στηρίζουν τον Πειραιός. Ένας μάλιστα εξ αυτών, ο οποίος όπως και παλαιότερα εδώ αναφέραμε, είχε την τόλμη να στραφεί και αυτός με δρυμύτητα και με πολύ καλή κατοχήρωση εναντίον της Ακαδημίας του Δημητριάδος, με πολύ καλά στοιχεία συγκεντρωμένα, έβγαλε την εξής ανακοίνωση σχετικά με το θέμα αυτό. Η Ιερά Μητρόπολης Γλυφάδος και ο επίσκοπός της, Παύλος, συγχαίρουν και επαινούν τον Σεβασμιώρατο Μητροπολίτη Πειραιός Κεφαλήρου κύριο Σεραφείμ, εκλεκτό μέλος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την ακεραιότητα του ήθους του, το θάρρος της γνώμης του,
την εν γέννη διακονία του στην πολυάνθρωπη Μητρόπολη του, αλλά και για τις μεταπαρησίες τοποθετήσεις του σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδος, όπως και σε φλέγοντα θέματα που ανακύπτουν στην καθημερινότητά μας. Ο Πειραιός έχει το θάρρος σχεδόν στα θέματα όλα της επικαιρότητας και παίρνει πολύ τολμηρές και πάντοτε επίκαιρες και παραδοσιακές και εκκλησιαστικές θέσεις. Η στεντόρια και αταλάντευτη φωνή του, όντως έτσι είναι, μας συγκινεί και μας ενδυναμώνει, γιατί είναι φωνή αλήθειας, θάρρους και αγωνιστικότητας, γιατί είναι φωνή ορθόδοξης μαρτυρίας που εδράζεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, τους ιερούς κανόνες και την ανώθευτη παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας. Συμπροσευχόμενοι, παρακαλούμε τον πανηκτήρμονα Θεό να τον ενδυναμώνει και να τον κρατάει υγιή, ώστε να στηρίζει τον πιστό λαό του Θεού, να ξυπνά συνειδήσεις και να καθοδηγεί τις ψυχές των χριστιανών στη μόνη αλήθεια που είναι το πρόσωπο του Χριστού μας. Πολύ καλό κείμενο. Και επίσης υπάρχει ένα κείμενο εξαγίου όρους προς το παρόν, ένα μόνον κείμενο εξαγίου όρους. Ο ιερομόναχος Φίλιππος Αγιορείτης, ο πατήρ Φίλιππος που τον είχαμε και εδώ, από την αδελφότητα των Θωμάδων, έκανε την εξής δήλωση. Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ για τις δηλώσεις του περί μασονίας, εκφράζει αποκλειστικά μέσα από το αγιορητικό βήμα ο αγιορείτης ιερομόναχος Φίλιππος από την αδελφότητα των Θωμάδων στην Μικρά Αγία Άννα της Αθωνικής Πολιτείας. Και γράφει: «Προσυπογράφω απολύτως τις δηλώσεις του Μητροπολίτη για τον αρνητικό ρόλο της μασονίας και του διεθνούς σιωνισμού. Όποιος θεωρεί τον Μητροπολίτη ταλιμπάν ή φανατικό, προσβάλλει όλο το Άγιον Όρος, ολόκληρο τον Ορθόδοξο Μοναχισμό και μερικά εκατομμύρια Ορθοδόξων σε όλο τον κόσμο». Τονίζει, γιατί όλοι αυτές τις θέσεις έχουμε, γι' αυτό μας προσβάλλει. Και επισημαίνει: «Δεν περιμένουμε από τους πολιτικούς να αρθρώσουν τις λέξεις Χριστός ή Μασονία. Αυτό που αναμένουμε με αγωνία είναι να στηρίξουν τον εν λόγω Μητροπολίτη, τον Πειραιός, οι Ορθόδοξοι Αρχιερείς, ανά τον Ορθόδοξο κόσμο». Εγώ πάντως είχα από το Άγιον Όρος πληροφορίες ότι και αρκετοί μοναχοί σκητιώτες ετοίμαζαν ένα κείμενο συμπαραστάσεως προς τον Μητροπολίτη Πειραιός. Και εδώ μία ομάδα νέων της Θεσσαλονίκης έχουν ετοιμάσει ένα κείμενο συμπαραστάσεως προς τον Πειραιός, το οποίο μου το έδωσε να στο παρουσιάσω σήμερα και αν είναι δυνατόν να το υπογράψετε. Να το λέω, όχι να το υπογράψουμε, διότι δεν είναι δικό μου κείμενο, και αν το υπογράψω και εγώ μπροστά θα πούνε ο πατήρ Θεόδωρος θα έκανε πάλι τα κείμενα. Εμένα μου εδόθη το κείμενο, δεν είναι δικό μου κείμενο. Απλώς σαν σύναξη εδώ σας κάνω τη σύσταση να υπογράψετε κι εσείς το κείμενο αυτό. Παρακαλώ, όλο τον καιρό αυτό, πιστεύω αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία για το κείμενο θα φροντίσουν να κάνουν κάποιο έντυπο για να υπογράφεται ως συμπαράσταση προς τον Πειραιός. Το κείμενο είναι λίγο εκτενές, θα σας διαβάσω μερικές θέσεις. «Λίγες μέρες πριν το 2010 μας αποχαιρετήσει, μέγας τόρυβος ξέσπασε εξ αφορμής τηλεοπτικών δηλώσεων σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Οι θέσεις του για το ρόλο του διεθνού σιωνισμού στα εγχώρια αλλά και στα παγκόσμια δρόμενα ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων τόσο από τα εβραϊκό λόμπι όσο και από εκείνους που κλείνουν το γόνι στην πλανητική κυριαρχία του. Μέρα σε ελάχιστο χρόνο, ο Σεραφείμ δέχθηκε τόνους λάσπης, ψευδών καταγγελιών και ύβρεων που τον στοχοποίησαν ουσιαστικά μπροστά στα μάτια της κοινής γνώμης ως αντισημίτη και ρατσιστή. Ήταν τέτοια η λύσα και το μένος εναντίον του που το Ευρωπαϊκό Ισραηλιτικό Συμβούλιο ζήτησε την απομάκρυση του Μητροπολίτη. Ο πρόεδρος του μάλιστα, Δόκτωρ Μωσέ Κάντορ, με θρασίτητα κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει τους νόμους της, όπως την Μπακογιάννη. Εναντίον τέτοιων λόγων μίσους από τους ηγέτες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, να απομακρύνουν αμέσως αυτό το πρόσωπο από τη θέση του. Κατά τα άλλα, δεν κάνει κουμάντο ο διεθνής σιωνισμός, λένε οι συντάκτες κτλ. Και παρακάτω
εκφράζει το κείμενο και την λύπη του γιατί εστράφει εναντίον του Πειραιός και ένας συνεπίσκοπός του ο Δημητριάδος. Και εδώ σε κάποιο σημείο λέει τα εξής αξιοπρόσεκτα. Όταν ο ίδιος ο Χριστός καταράστηκε τη Σική, ήδη τη συναγωγή των Εβραίων, όπως ερμηνεύει την πράξη του αυτή η Εκκλησία, και έδωσε εντολή μικέτη εξού καρπός γέννητο στο αιώνα, μήπως εξέφραζε αντισημιτικές και άκρο στατιστικές απόψεις. Όταν καταδίκασε εκ προημίου την πλειονότητα των Εβραίων, λέγοντάς τους φοβερούς εκείνους λόγους, αρθίσετε αφημώνη βασιλεία του Θεού και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής, ρατσιστικές τάχα θέσεις εξέφραζε ο Ιησούς. Αν οι θέσεις του Πειραιός είναι ρατσιστικές, δέστε τώρα, ούτε εγώ τα ήξερα αυτά, οι θέσεις του Ταλμούδ που αποκαλούν τους χριστιανούς, το Ταλμούδ είναι εβραϊκό βιβλίο, που αποκαλούν τους χριστιανούς με παραπομπές, ειδωλολάτρες, δολοφόνους, μοιχούς, ακάθαρτους, περισσότερο κτίνη παρά ανθρώπους, διαφέρουν από τα κτίνη μόνο στη μορφή, ζώα, παιδιά του διαβόλου. Αυτές λοιπόν οι ύβρις του Ταλμούδ τι είναι? Δεν είναι ρατσιστικές εναντίον των χριστιανών? Όταν υβρίζεται σκαιότατα η υπεραγία Θεοτόκος ως πόρνη, παραπομπή, και ο Χριστός με εξίσου βλάσφημους χαρακτηρισμούς, πού είναι η ευαισθησία του Μητροπολίτου Δημητριάδος? Περίσεψε καθόλου και για τους χριστιανούς ή την έδωσε όλοι στους υβριστές του Χριστού μας? Κατά τη γνώμη του, οι αντιλήψεις του Πειραιός δεν εκφράζουν την αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τον παρακαλούμε λοιπόν να απαντήσει και στο εξής. Μήπως την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία εκφράζουν οι αντιλήψεις της βλάσφημης Ακαδημίας Θεολογικών Σπουλών, τη δική του δηλαδή, για την καταδικαστέα πανορθόξερ μεταπατερική θεολογία? Μήπως ενθυμείται την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία επιλεκτικά κατά το ίδιο συμφέρον και των ισχυρών φίλων του? Και το τελευταίο μέρος έχει μια αναφορά. Λέει, παλικάρι ο Μητροπολίτης Πειραιός δείχνει την οδό της ομολογίας. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η κριτική που ασκήθηκε στο συμβασμένο του Μητροπολίτη Πειραιός από εχθρούς και φίλους εντός εισαγωγικών υπήρξε τουλάχιστον ατυχής και άστοχη. Όπως προαναφέραμε, στενοχωρηθήκαμε ιδιαιτέρως που ένας Ορθόδοξος Ελλαδίτης Μητροπολίτης, αντί να ταχθεί εις το πλευρό ενός δραστήριου και αγωνιστού συνεπισκόπου του, προτίμησε να δώσει άλοθη στην παγκόσμια μάστιγα του διεθνούς σιωνισμού, ο οποίος είναι γνωστό τη πάση πώς απεργάζεται την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και την χειραγώγηση των μαζών προς την εκπλήρωση του μεσιανικού οράματος εντός εισαγωγικών, εις το οποίο και τελικώς αποβλέπει. Η αναφούς είναι σχετικά πενιχρή, καθότι έτσι κι αλλιώς δεν ελπίζουμε σε καλύτερη αντιμετώπιση εκ μέρους τους. Κλείνοντας λοιπόν αυτό το μήνυμα συμπαράστασης προς τον Μητροπολίτη Πειραιός, ειλικρινά δεν νομίζουμε ότι προσωποληπτούμε, αλλά εκφράζουμε το θαυμασμό και συνάμα δοξολογούμε το Θεό που ένας επίσκοπος της Ελλαδικής Εκκλησίας ορθώνει το ανάστημά του μπροστά στους πλανητικούς τρομοκράτες, στους δημοκράτες μιας αλωτριωμένης δημοκρατίας, που αν δεν είσαι με την αγάπη τους, πρέπει να λογοδοτήσεις ακόμη και στη δικαιοσύνη. Ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ τόλμησε να τα βάλει μαζί τους και δημοσίως μέσω της τηλεοψίας και να δείξει εις όλους εμάς τους ελαχίστους και αναξίους ποια είναι η οδός της αγιότητος, πώς πρέπει να ομολογούμε άφοβα και με σθένος όπου και αν βρισκόμαστε, όποιος και αν είναι ο συνομιλητής μας, τον αληθινό Άγιο Τριαδικό Θεό, και να καταγγέλουμε τις αντίχριστες δυνάμεις μη σκεπτόμενοι το κόστος αλλά τον στέφανο της δόξης. Ο Μητροπολίτης Πειραιός με την επιέτη συνεπή στάση του είναι αυτός που κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την άνοιξη του 2010 με αίτημα να διαλυθούν οι τεκτονικές στοές της χώρας, οι οποίες μάλιστα χρηματοδοτούνται με χρήματα του ελληνικού λαού ως φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι αυτός τον οποίον έκαναν μήνυση οι ομοφιλόφιλοι, με τον ίδιο να απαντά λεβέντικα πως του περιποιεί ιδιαίτερη τιμή αυτή η μήνυση. Είναι αυτός και μόνο αυτός που αντέδρασε στην αντικανονική απομάκρυση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ράσκας και Πρυζρένης Αρτεμίου, του ήρωα του Κωσόβου. Είναι αυτός που ενήργησε εναντίον της μεταπατερικής θεολογίας της Μητρόπολης Δημητριάδος πρώτος, και έτσι ίσως εξηγούνται πολλά και για τη θέση που έλαβε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος τώρα εναντίον του. Είναι αυτός εν τέλει
που μας εξέφρασε απόλυτα ως Ορθοδόξους Έλληνες χριστιανούς το θέμα αυτό που ανέκυψε με τον διεθνή σιωνισμό, συντασσόμενος πίσω από τους μεγαλύτερους αντισημίτες και ρατσιστές της πίστεώς μας, όπως τον αρχηγό της πίστεώς μας Ιησού Χριστό, τον προδότη κατά τους Εβραίους Απόστολο Παύλο, τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και όλους τους Αγίους μας που εφωνεύτησαν και αμαρτύρησαν από τους αμετανόητους και σφόδρα πλανωμένους Εβραίους. Για άλλη μια φορά λοιπόν δηλώνουμε υπεύθυνα και με τα λόγου γνώσεως πως ταυτιζόμαστε απόλυτα με τις ορθοδοξόρετες θέσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ και επιπροσθέτως ότι θα είμαστε συνοδοιπόροι του ενάντια σε αυτόν τον προφητευόμενο κικαιώνα της παγκόσμιας αποστασίας που οικοδομεί επί έτη πολλά το διεθνές σιωνιστικό κατεστημένο. Τώρα, όποιοι είχαν την πρωτοβουλία συντάξεως να φροντίσουν να συγκεντρώσουν και υπογραφές. Τώρα, μια και κάνουμε αναφορά στον Μητροπολίτη Δημητριάδος και στην Ακαδημία του, υπάρχει ένα κείμενο ακόμη το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό και το οποίο επίσης δείχνει πως όταν κάποιος πλανηθεί, ο κατήφορος της πλάνης συνεχίζεται. Ούτε εγώ το πίστευα το κείμενο αυτό. Είναι κείμενο που εστάλει να διαβαστεί στους ναούς της περιφερίας του τα Χριστούγεννα, όπως θέλουν όλοι οι επίσκοποι, και όπως και εμείς διαβάσαμε εδώ το κείμενο του Μητροπολίτου μας. Έστειλε λοιπόν, εδώ μου το στέλνουν από το Βόλο, εγώ δεν μου στέλνουν, για να ενημερωνόμαστε. Υπάρχει το κείμενο το διαβιβαστικό προς τους ιερείς, ευτυχώς είναι γενικός προς τους ιερείς και όχι προς συγκεκριμένον ιερέα. Και αφού λέει για τη γέννηση, ακούστε τώρα τι λέει, Πάτερ Σεραφείμ, ακούστε. Ακούστε τι λέει σε μία παράγραφο. Δεν το πίστευα. Λέω, να είναι αμάθεια αυτό, θεολογική αμάθεια, ή είναι πλέον πλάνη και δεν ξέρει τι λέει, μετά από τα ματαιπατερικά. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Αφού λέει για τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός όμως μας καλεί και πάλι να δούμε τον εαυτό μας με τα δικά του μάτια, ανοίγοντας την καρδιά μας το φως του, η ύπαρξή μας θα ξαναβρει την χαμένη της αξία. Αξία τόσο πολύτιμη και μοναδική, ώστε, προσέξτε τώρα, ώστε ο ένας και παντοδύναμος Θεός καταδέχθηκε για χάρη της αναγέννησης της ύπαρξής μας να απαρνηθεί την θεότητά του και να γίνει άνθρωπος. Να απαρνηθεί την θεότητά του. Απαρνήθηκε ο Χριστός τη θεότητά του. Τώρα, τι να πει κανείς, να κάθομαι μάθημα θεολογίας τώρα και χριστολογίας, παρακαλώ. Αλλά είναι αυτό που είπα, ότι όταν η πλάνη σε πάρει μπόρα, μετά δεν σταματάει. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα επίσης, το οποίο ξεσήκωσε και άλλη θρησκεία εναντίον του Πειραιός, το Ισλάμ. Ο Μητροπολίτης Πειραιός, με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση εναντίον των Κοπτών στην Αίγυπτο, στις 7 Ιανουαρίου εξέδωσε ένα κείμενο, στο οποίο κείμενο, αφού καταδικάζει αυτήν την τρομοκρατική ενέργεια εναντίον χριστιανών, έστω Κοπτών, κάνει μία αναφορά στο Κοράνιο και στον Μωάμεθ, το έχει κάνει και άλλες φορές, εξόχως αυστηρή, αλλά αληθινή. Παίρνει σούρες από το Κοράνιο, στίχο από το Κοράνιο και λέει, μα πώς να μην κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες αφού το Κοράνιο λέει αυτά. Και τελικώς και αυτή του η ενέργεια συνήθισε και αυτή πολύ μεγάλη αντίδραση και έχω εδώ ενδεικτικώς μερικές αντιδράσεις. Καταρχήν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
από τη θέση μου ως εκπροσώπου της κυβέρνησης, παρακαλώ. Θα γίνουμε μουσουλμάνοι όλοι και ο εκπρόσωπος θα κάνει δηλώσεις εκ μέρους μας ως μουσουλμάνων. Από τη θέση μου ως εκπροσώπου της κυβέρνησης έχω ήδη δηλώσει, με παρόμοια δυστυχώς αφορμή, για τους Εβραίους δηλαδή, ότι η κυβέρνηση δεν υπησέρχεται σε θέματα εκκλησιαστικής τάξης. Ωστόσο, είναι καθήκον της συντεταγμένης πολιτείας να καταδικάζει δηλώσεις που επέμπουν μυσαλλοδοξία και διεγείρουν φιλετικό και θρησκευτικό μίσος. Οι απόψεις αυτές προσβάλλουν τη μακρά παράδοση φιλαλληλίας και ανεξιθρησκείας που χαρακτηρίζει και παρακάτω στη συνέχεια διαβιούν πολλοί μουσουλμάνοι. Τι διαβιούν, για εμείς είναι τη χώρα από μουσουλμάνους. Στη χώρα μας λέει διαβιούν πολλοί μουσουλμάνοι, 700.000 μουσουλμάνους έχει η Αθήνα. Πολλοί εκ των οποίων είναι Έλληνες, πολίτες, αποτελούν κτλ. Η ελληνική πολιτεία ακολουθεί σταθερά μια τέτοια και δέστε τώρα πού έφτασε. Δεν φτάνει που τον κυνηγούν τώρα όλα τα εβραϊκό λόμπι ανά τον κόσμο, τον Πειραιός. Τον έβαλε στο στόχαστρο και η Τουρκία. Η τουρκική διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων, και εδώ στο βλέπετε έχει τον Ατήλα στην Κύπρο, πώς πάντησε την Κύπρο ο Ατήλας με την ημισέλινο, για να μας θυμίσει. Η τουρκική διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων, με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η Μητρόπολη στις 8 Ιανουαρίου, με αφορμή τη βοβιστική ενέργεια μπροστά από η Εκκλησία της στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σε ανακοίνωτη της λοιπόν διεύθυνση υπογραμμίζει ότι, εισαγωγικά, προκαλεί λύπη το γεγονός ότι σε μια περίοδο που συνεχίζονται οι προσπάθειες διαλόγου και ανοχής μεταξύ θρησκευτικών ηγετών και μελών διαφόρων δογμάτων, όλο ανοχή είναι οι Τούρκοι. Πατριαρχείο, Αρμένοι, όλα, τα ξυλώσαν όλα και αυτοί μιλούν για ανοχή. Ενώ βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος, κάποιος που βρίσκεται σε υψηλή θέση στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν καμία λογική αξία και δεν μπορούν να επιδοκιμαστούν από καμία θρησκευτική διδασκαλία. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι το γεγονός ότι προβάλλοντας ως δικαιολογία την φρικιαστική αυτή βομβιστική επίθεση εναντιώνεται στο τέμενος που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην Αθήνα, πολύ καλά κάνει. Να κάνουν τζαμιά, να κάνουν τέμενος τώρα. Δεν κάναμε ναό του Σωτήρος, που έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε ναό του Σωτήρος, και θα κάνουμε μεγάλο τέμενος τώρα στην Αθήνα για τον Μωάμεθ. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις αντιδράσεις εναντίον του Πειραιός. Θα σε ενημερώσω τώρα για ένα άλλο θέμα, παρακαλώ. Αυτή λοιπόν η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα του Πειραιός και όπως σας είπα κράτησε μια ισορροπημένη θέση στο θέμα αυτό, η ίδια αυτή αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει έκτακτη σύγκληση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι προέκυψε ένα θέμα για το οποίο έπρεπε να αποφανθεί η ιεραρχία και όχι η μικρή η διαρκής Ιερά Σύνοδος. Και το θέμα αυτό είναι η συμπερίληψη μέσα στις περικοπές των υπαλλήλων και των ιερέων. Δηλαδή αποφασίστηκε ότι όπως για κάθε απολυόμενους 5 δημοσίους υπαλλήλους θα διορίζεται ένας, το ίδιο θα ισχύει και για τους ιερείς. 5 θα φεύγουν και ένας θα διορίζεται και τα χωριά θα ρημάξουν. Στα χωριά δεν υπάρχουν πολλοί για να πάνε να αντικαταστήσουν τον ιερέα. Ποιος θα πάει? Αν φύγει ο ιερέας, ποιος θα πάει στο χωριό? Θα ρημάξει η Πέτρος. Είναι αντιεκκλησιαστικό κατ' εξοχήν και δήθεν το κάνουμε για λόγους ισονομίας. Εξαφρομής λοιπόν αυτού του μέτρου συνήλθε η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρακαλώ. Και εξέδωσε ένα ανακοινωθέν, το οποίο έχει ως εξής. Συνήλθε σήμερα Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό έλειπε ο Μητροπολίτης από το ναό μας. 17 Ιανουαρίου
σε μόνη έκτακτη συνεδρία Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και αφού λέει λοιπόν εκεί τα σχετικά όλα, ποιοι παρήσαν, και λέει κάτι και για τον Αρχιεπίσκοπο που είπε, μας λέει στη συνέχεια τι αποφάσεις ελήφθησαν από την Ιεραρχία για το θέμα αυτό των εφημερίων. Εισήγηση σχετική έκανε ο Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Υγιεινής κύριος Εφραίμ με θέμα επιζητημάτων εφημεριακού κλήρου. Και αφού λέει πάλι ποιοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση, ποιοι Μητροπολίτες, το ανακοινωθέν, εν τέλει λέει αποφασίστηκε, παρά τον πολλαπλάσιο αριθμό που απαιτείται ώστε να καλυφθούν οι υφιστάμενες λειτουργικές και ποιμαντικές ανάγκες της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήδη υπάρχουν πολλά κενά, πάρα πολλά κενά. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας αποφάσισε να ζητήσει και το 2011 τον διορισμό μειωμένου αριθμού εφημερίων. Κακός. Απλώς και μόνο για να συμμορφωθεί. Μειωμένο αλλά επαρκούς, οι οποίοι με πολλή δυσκολία θα κληθούν να τις αντιμετωπίσουν, αναγνωρίσασα την κρισιμότητα των περιστάσεων και τις δυσκολίες τις οποίες σήμερα διέρχεται η πατρίδα μας. Επισημαίνεται ως αυτός η μεγάλη προσφορά όλων των εφημερίων, ιδιαίτερος όμως των ακριτικών, απομακρυσμένων και ενισχυωτικών περιοχών, και ότι σήμερα σε πολλά μικρά χωριά η ελπίδα των ανθρώπων είναι το χτύπημα της καμπάνας, η τέλεση της Θείας Λειτουργίας και η εορτή του Ενωριακού Ναού και του Μικρού Παρεκκλησίου. Τέλος, ανετέθη στους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες και τα λοιπά, να συνοηθούν με τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκεντρώσεως και κύριο Ιωάννη Ραγκούση, για να του παραδώσουν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Σε κάποια άλλη ανακοίνωση ελέγεται πως θα ζητήσουν τον διορισμό για το 2011 300 ιερέων. Παρόμοια απόφαση πήρε και η Εκκλησία της Κρήτης, η οποία ναι μεν είναι αυτόνομη, αλλά επειδή είναι μέρος της ελληνικής πολιτείας, περιλαμβάνεται και αυτή στην απόφαση της κυβερνήσεως. Και οι ιεράρχοι της Εκκλησίας της Κρήτης δέχονται την ιδιαίτερα οικονομική συγκυρία, δυσμενή οικονομική συγκυρία. Συγχρόνως όμως λένε ότι δεν μπορούν να μείνουν και κενές ενωριακές θέσεις και να μην υπάρξει η λατρευτική και η κοινωνική διακονία των ιερέων στις ενωρίες και στην Ήπεθρο. Και τελικώς και η Κρήτη, για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η παρουσία και η δράση έστω και μειωμένου αριθμού κληρικών για την κάλυψη των υφισταμένων λειτουργικών, ποιμαντικών και φιλανθρωπικών αναγκών, και αυτοί αποφασίζουν να συνεννοηθούν με τον Υπουργό, τον κύριο Ραγκούση. Τέλος, οι ιεράρχες της Κρήτης αναφέρουν ότι με το έγγραφο αυτό ζητούν τον διορισμό του ελάχιστου μειωμένου αριθμού των 35 νέων κληρικών για το 2011. Η Κρήτη είναι πολύ μικρότερη από την Ελλάδα. Είναι αναλογικά 335, περίπου είναι το ίδιο. Προκειμένου να διακονίσουν τις λειτουργικές, ποιμαντικές και κοινωνικές ανάγκες του λαού του Θεού κάτω από τις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Αυτά για την ιεραρχία, γιατί θα ακούσετε πως συνήλθε η ιεραρχία και δεν γνωρίζετε ίσως τι αποφάσισε η ιεραρχία. Και έχω και εδώ μία πληροφορία την οποία σας αναφέρω, η οποία έχει σχέση με τον Μητροπολίτη Ράσκας και Πρισδένης Αρτέμιο, τον γνωστό ομολογητή και αγωνιστή της πίστεώς μας. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το κείμενο, ο Σεβασμιότατος Αρτέμιος την τρίτη μέρα των Χριστουγέννων λειτουργήσε στο χωριό Λιούφιατσι. Οι πατέρες στην περιοχή της Μητροπόλεως Ράσκας Πρισδένης είναι διασπαρμένοι σε τρία σημεία της Μητροπόλεως, όπου λειτουργούν και καλύπτουν τις ανάγκες των πιστών ως προς τα μυστήρια. Πολλοί πιστοί δηλώνουν, αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι δεν θέλουν να ακολουθήσουν τους οικουμενιστές και ότι δεν θα πηγαίνουν πλέον στις ακολουθίες τους. Πολλοί των οποίων είναι από το Βελιγράδι, ζητώντας ταυτόχρονα από τον Σεβασμιότατο Αρτέμιο να ανοίξει ένα σημείο όπου οι δικοί του κληρικοί θα τελούν τα μυστήρια. Να τους πει πού θα κάνουν μυστήρια οι δικοί του κληρικοί για να πηγαίνουν να εκκλησιάζονται εκεί. Πριν σας πω κάτι τελευταίο για την κάρτα του πολίτη,
Θα σας πω την εξής εμπειρία που είχα προχθές που κατέβηκα στην Αθήνα. Και εκεί που κατέβηκα μου έδειξαν δύο πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. Τα θέματα τα γνωρίζετε, αλλά εγώ συγκλονίστηκα άλλο το γραπτό κείμενο και άλλο η εικόνα. Και παρεκάλεσα να μας τα στείλουν και τα στείλανε και τα έχουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει δυνατόν να τα προβάλλουμε και εδώ και να τα δείτε ή να τα βγάλουμε και να σας τα μοιράσουμε. Δύο βίντεο που είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Ένα είναι ενθαρρυντικό περισσότερο από πλευράς πατριωτικής και ορθόδοξης και το άλλο είναι καθαρά από πλευράς ορθοδόξου εκκλησιαστικής. Το ένα έχει σχέση με την αντίδραση του Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίου, την οποία σας παρουσίασα εδώ από κείμενο όταν έγινε η ορκομοσία του νέου δημάρχου στη Δημητσάνα, όπου εκεί επειδή κάποιος νεοεκλεγεί σύμβολος του συνασπισμού, για όσους δεν το ξέρετε, αφού έγινε ο αγιασμός και η ορκομοσία παρόντος του Επισκόπου και των Ιερέων, σηκώθηκε κάποιος εκλεγεί σύμβολος του συνασπισμού και είπε ότι βάσει του νόμου τάδε, εδάφιο τάδε κτλ. Δεν επιτρέπεται η παρουσία ιερέων κατά την ώρα της ορκομοσίας. Μέχρι τώρα, πάντοτε οι ιερείς και οι επίσκοποι όρκιζαν. Τώρα, πού το βρήκε αυτός, ότι δεν επιτρέπεται κατά την ώρα της ορκομοσίας η παρουσία ιερωμένων. Πώς θα γίνει η ορκομοσία, αφού ο επίσκοπος ορκίζει. Αόρατη θα είναι. Και όρκισε όντως τους υπολείπους, εκτός από τους αριστερούς, τους όρκισε ο Μητροπολίτης. Εγώ χάρηκα την αντίδραση του Επισκόπου, την οποία δεν αποδίδει το γραπτό κείμενο που βγήκε, την αποδίδει οπτικά η εικόνα. Είναι τόσο αυστηρός και τόσο σκληρός ο Μητροπολίτης που μερικούς ακόμη και από εμάς τους παραδοσιακούς τους ενόχλησε. Μόλις ελέγχθη αυτό, ότι δεν πρέπει να είναι παρόντες οι ιερείς εδώ, απευθύνεται προς τον διατυπώσαντα αυτήν την άποψη σύμβουλο του συνασπισμού και του λέει, δηλαδή εσείς εδώ θα κάνετε άθεη την πατρίδα μας? Αυτό θέλετε, να κάνετε άθεη την πατρίδα μας? Εδώ είναι Δημητσάνα, είναι η πατρίδα του Γρηγορίου του Πέμπτου και δεν επιτρέπω τέτοια. Αν αχαθείτε, σας βαρεθήκαμε, αν αχαθείτε, χειροκροτήματα από κάτω. Δηλαδή το σημαντικό είναι η ανταπόκριση του κόσμου. Όλο το ακροατήριο, όλοι χειροκρότησαν τον Δεσπότη. Μέχρι σημείου που αναγκάστηκε ο δήμαρχος της πλειοψηφίας και λέει συγχρόνως, σηκωθείτε πατέρες να φύγουμε από εδώ αφού δεν μας θέλουν, και σηκώθηκαν όλοι οι ιερείς και ο επίσκοπος να φύγουν. Και πήγαν όλοι και τον κράτησαν. Οπότε ενθαρρύνθηκε από αυτό. Ο Δεσπότης παίρνει και τη μαγκούρα του, η οποία είναι και πιο ψηλή στην εικόνα από τον πόη του, και πηγαίνει πάλι μπροστά σε αυτόν και του λέει, ο δικός μου ο πατέρας σκοτώθηκε στα αλβανικά βουνά σε ηλικία 25 ετών για να είσαι τώρα εσύ και να μας κάνεις αθέους εδώ και για να ζεις ελεύθερος. Συγκλονιστική παρουσία, παλικαρίσια, εγώ δεν το είδα, λέω, παπαφλέσσας ο Γόρτινος. Νέος παπαφλέσσας ο Γόρτινος. Και το δεύτερο βίντεο που είδα και είναι περισσότερο στο χώρο τον δικό μας τον Ορθόδοξο, και έχει σχέση δυστυχώς πάλι με τον Δημητριάδος. Την παραμονή της εορτής του Αγίου Αντωνίου, Κυριακή δηλαδή, την Κυριακή, την περασμένη, την Κυριακή, παραμονή ήταν. Έκανε τον Εσπερινό ο Δημητριάδος σε κάποιο ναό. Και επειδή κάποιοι κάτοικοι του Βόλου εγνώριζαν πως διαβάζει τα αναγνώσματα στη δημοτική γλώσσα, δικαίων ψυχίαν χειρού Θεού και ούμι άψητε αυτόν βάσανος, τα διαβάζει στη δημοτική. Πήγαν εκεί και του την έστησαν και περίμεναν. Μόλις λοιπόν άρχισε οι ψυχές των δικαίων είναι στα χέρια του Θεού και τα λοιπά, άρχισαν από το ακροατήριο, όχι στη δημοτική, στην αρχαία, όχι στη δημοτική, στην αρχαία. Αναστατώθηκε όλο το εκκλησίασμα. Τα έχασε ο Δεσπότης προς τιμήν, αλλά συνέχισε να διαβάζει. Οι φωνές από κάτω, το εκκλησίασμα έγινε άνω κάτω. Βλέποντας την εικόνα αυτή, τον επίσκοπο στο θρόνο του, ένα εκκλησίασμα να αντιδρά, εγώ χάρηκα. Χαίρεσαι. Επιτέλους πότε θα αντιδράσουμε? Θα μας τα ξυλώσουν όλα και δεν θα αντιδράει κανένας? Μπράβο λοιπόν
στους κατοίκους του Βόλου, σε όσους αποφάσισαν να πάνε και να αντιδράσουν για όλα αυτά, για όλες αυτές τις καινοτομίες και τους εξυγχρονισμούς που συμβαίνουν στη Μητρόπολη Δημητριάδος. Συγκλονιστικό κείμενο. Αν έχουμε κάποια φορά τη δυνατότητα εδώ, οι τεχνικοί μας που τα ξέρουν αυτά, να στήσουμε μία οθόνη ή να τα βγάλουμε σε κόπιες και να τα δείτε τα κείμενα, τα γεγονότα αυτά. Τώρα, σχετικά, πώς είπατε, σε βίντεο να διανεμηθεί. Να διανεμηθεί, ναι. Θα βγάλουμε, να διανύμουμε. Τώρα, σχετικά με την κάρτα του πολίτη, δεν θα σας πω αναλύσεις θεολογικές και άλλες, γιατί πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο θέμα και είπαμε ότι θεολογικά το θέμα αυτό μας διχάζει. Πολλούς πατέρες μας διχάζει. Συμφωνούμε πολιτικά για την ελευθερία, για το φακέλωμα, και από τις πλευράς αυτής είμαστε πρόθυμοι να υπογράψουμε οποιοδήποτε κείμενο, αλλά για θέματα πνευματικά, σφράγισμα, 666, αντίχριστος και τα λοιπά, θεωρημό. Ούτε ο χρόνος είναι όριμος, ούτε το θέμα είναι όριμο ακόμη. Υπάρχουν φωνές σημαντικές, οι οποίες δεν θεωρούν ότι πρέπει να ανησυχούμε πνευματικά τόσο πολύ. Πολιτικά να ανησυχούμε για το φακέλωμά μας. Και ήδη εδώ θα σας παρουσιάσω σήμερα, παλαιότερα γνώριζα ότι αντέδρασε μόνο το κουκουέ. Η Λιάνα η Κανέλη αντέδρασε εναντίον της κάρτας του πολίτου. Τώρα εδώ πληροφορούμε, δεν το ξέρα, ότι αντέδρασε και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς σε ομιλία που έκανε εδώ στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Και το δημοσίευμα που έχω στα χέρια μου είναι ότι κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μη λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την τοποθέτηση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας εναντίον της κάρτας του πολίτη, διαφοροποιήθηκε. Ποιος είναι αυτός που διαφοροποιήθηκε? Είναι ο τομεάρχης εσωτερικών του κόμματος, κύριος Χρήστος Ζώης, βουλευτής Λάρισας. Αυτός λοιπόν λέει τα εξής: το Υπουργείο οφείλει να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπειρία για να αντιμετωπίσει και να προλάβει ό,τι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ελευθερίες και δικαιώματα των πολιτών και ταυτόχρονα να τους πείσει και να καθησυχάσει τους φόβους τους. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια μεταβατική και δοκιμαστική ταυτόχρονα περίοδο με πιλωτική εφαρμογή της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Και αυτή η πρότασή του να γίνει πιλωτική εφαρμογή της κάρτας του πολίτη ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως ο Σαμαράς είπε, να καταργηθεί παντελώς η κάρτα του πολίτη και όχι να έχουμε πιλωτική εφαρμογή. Σημαντικό όμως είναι ότι εδώ στην ανάλυση που κάνει αυτή η πολύ καλή ιστοσελίδα, πολλές φορές την έχω αναφέρει, τα θρησκευτικά του θεολόγου Γιάννη Τάτσι, να την παρακολουθείτε όσοι έχετε τη δυνατότητα. Την ιστοσελίδα αυτή έχει πάντοτε ανώθευτες, γνήσιες, ακέραιες θέσεις. Εδώ λοιπόν μας κάνει μια ανάλυση ο Γιάννης ο Τάτσις, ο κύριος Τάτσις, και μας λέει τα εξής, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα για το θέμα της κάρτας του πολίτη. Αφού μας λέει πως τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Σαμαράς είπε τα εξής: δεν χρειάζεται να βγάλουμε πρόσθετη κάρτα για κάθε πολίτη όπως πρότεινε ο κύριος Παπανδρέου. Αυτό θα φέρει επιπλέον κόστος και μεγάλη καθυστέρηση. Οι τρεις αριθμοί που ήδη έχει και το δελτίο ταυτότητος αρκούν. Είπαμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, όχι να την διονγκώσουμε. Είπαμε να κόψουμε τις δαπάνες, όχι να τις αυξήσουμε χωρίς λόγο. Δεν είναι μικρή δαπάνη να βγουν τώρα 8 εκατομμύρια κάρτες. Πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αντιδρούν αναφέρουν ότι ο μεγάλος κίνδυνος, δέστε πώς αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί, ο μεγάλος κίνδυνος είναι να επικρατήσει η θρησκοληψία και οι εσχατολογικές επισημάνσεις παραεκκλησιαστικών οργανώσεων. Εν μέρη έχουν δίκιο, διότι από τους πανεμορολογίτες πιο πολύ και από κάποιους φανατικούς ιερείς, όχι όλους, ο πατήρ Σαράντης που έχει ευαισθησία δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, με σοβαρότητα εκείνος αντιμετωπίζει τα θέματα. Και υποστηρίζουν πως η μόνη ορθή οδός είναι να απομονωθούν τέτοιες φωνές σε επίπεδο κοινωνίας και να αναδειχθεί το πρόβλημα που υπάρχει ως πρόβλημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι πολύ καλό. Ο βουλευτής Αχαΐας, κύριος Νικολόπουλος, ένας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που αντιδρά στη χρήση της κάρτας, επικαλείται στις δημόσιες παρεμβάσεις τη Μεγάλη Βρετανία, όπου, όπως λέγει, οι πολίτες αντέδρασαν διαμαρτυρόμενοι, οι πολίτες όχι για λόγους εκκλησιαστικούς και θρησκευτικούς,
οι πολίτες αντέδρασαν διαμαρτυρόμενοι με κάθε τρόπο και πέτυχαν την κατάργηση των ηλεκτρονικών βιομετρικών ταυτοτήτων. Άλλοι βουλευτές επικαλούνται την περίπτωση της Γερμανίας, όπου η εισαγωγή της νέας γερμανικής ταυτότητας αύξησε την ανησυχία των πολιτών σχετικά με την ιδιωτικότητα της ζωής τους, γιατί όπως ανέφερε το Reuters, το οποίο επικαλούνται, τους ξύπνησε μνήμες από την εποχή των παρακολουθήσεων της Στάζη και της Γκεστάπο. Δεν είναι λίγοι βουλευτές και τα στελέχη που υποστηρίζουν ότι η κάρτα του πολίτη παραβιάζει κατάφορα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και καταρακώνει την ελευθερία του ανθρώπου. Μάλιστα, αρκετοί επικρίνουν τον κύριο Ζώη που υπερασπίστηκε την άποψη να υπάρξει μεταβατική και δοκιμαστική χρήση της κάρτας και λένε ότι όφιλε εξ αρχής να πει όχι στη χρήση της. Και λένε στη συνέχεια και άλλα πράγματα. Στο τέλος, αυτό έχει σημασία, μας αναφέρει εδώ το δημοσίευμα, ποιοι αρχιερείς έχουν ταχθεί εναντίον της κάρτας του πολίτη. Έχουν ταχθεί λοιπόν οι Μητροπολίτες Ετωλίας κύριος Κοσμάς, Κονίτσης κύριος Ανδρέας, Πειραιός κύριος Σεραφείμ, Κηφισίας κύριος Κύριλλος, Φθιώτιδος κύριος Νικόλαος, Αλεξανδροπόλεως κύριος Άνθιμος, Θεσσαλονίκης κύριος Άνθιμος, Καλαβρίτων κύριος Αμβρόσιος, Σπάρτης κύριος Ευστάθιος, Λαγκαδά κύριος Ιωάννης, Γόρτινος κύριος Ιερεμίας, Πατρών κύριος Χρυσόστομος, Αργολίδος κύριος Ιάκωβος, Λαρίσης κύριος Ιγνάτιος, Ξάνθης κύριος Παντελεήμων και Κηφίρων κύριος Σεραφείμ. Όχι λίγοι. Αρκετοί Μητροπολίτες έχουν ταχθεί και μακάρι να μην προχωρήσει τελικώς η κάρτα του πολίτη που δημιουργεί αυτού του είδους τις εντάσεις. Αυτά.